Γεια σας, Γκρέμερς. Καλώς ορίσατε στο σημερινό βίντεο. Πνίγηκα. Παραπονιέστε εδώ και αρκετό διάστημα ότι λείπουν τα vlog από το κανάλι. Είπα σήμερα να κάνουμε το πρώτο vlog του χρόνου. Αν συναντιόμαστε πρώτη φορά εδώ, καλή χρονιά. Αν όχι, γεια. Ή δεν ξέρω, επειδή ίσως είναι το πρώτο vlog του χρόνου, νιώθω την ανάγκη, είναι αυτό το κλασικό σημείο όπου μετά το πέρας του χρόνου ή συνήθως προς το τέλος κάθεσαι και μετράς το τι έγινε την προηγούμενη χρονιά. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης, να πω την αλήθεια. Δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά. Σίγουρα βέβαια δεν ήταν και η χειρότερη. Τώρα θα μπορούσαμε άνετα σε αυτό το σημείο να βάλουμε το γεγονός ότι έχουμε χέρια, έχουμε πόδια, έχουμε υγείες, όλα είναι καλά. Οπότε το κλασικό, το αισιόδοξο, το στυλάκι, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Ομολογουμένως ήταν, έφυγα από το στούντιο το οποίο ήμασταν, ήρθε εδώ πέρα. Το οποίο είναι ένας χώρος που έχω στο σπίτι μου. Γλυκόξινη χρονιά. Διάφορα πράγματα συνέβησαν, αλλά δεν συνέβησαν. Στο κλασικό μοτίβο καραγκιόζη δημιουργού motivational περιεχομένου, η ζωή συνεχίζεται. Το μοναδικό που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς. Άλλωστε είναι και το μοναδικό γενικότερα το οποίο αξίζει. Η προσπάθεια, όλα τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα αυτής άλλωστε. Ωραία, πάρε και το motivational speech σου. Το να κάτσω να αναφερθώ τώρα σε στόχους και τέτοιες χαζομάρες που ακούω και αυτά αναδιαστήματα. Ο στόχος μου είναι να φτάσω μέχρι το τέλος του έτους λογικός, υγιής και χορτάτος. 12 ολόκληρα χρόνια περάσανε από τότε που ξεκινήσαμε εγώ με τον Δημήτρη το κανάλι αυτό. Στην πορεία είχε πανέμορφες στιγμές και άσχημες, αλλά αυτό είναι νομίζω απολύτως φυσιολογικό, και τεράστιες αλλαγές καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πολύτης πορείας, που αποτέλεσμα αυτής τώρα, ας πούμε, είναι να βλέπετε πολύ περισσότερο στο κανάλι εμένα. Το Δημήτρη πολύ σπάνια. Του έχω δώσει και ένα λάπτοπ τώρα να κάνει ένα review. Έχει ακόμα και μια 40-60. Περιμένω να την κάνει review όταν βρει χρόνο. Μέσα αυτόν τον χρόνο θα τον χώνω, μπας και τον βλέπετε πιο συχνά. Και φυσικά και την Παρασκευή τα βάπτιστα, τα podcast στα οποία τα οποία τα κάνουμε μαζί. Κατά τα άλλα, δεν έχετε καμία άλλη επιλογή παρά να βλέπετε μόνο εμένα. Καλός ή κακός, όπως θέλετε μπορείτε να το δείτε. Σίγουρα πάντως είναι διαφορετικό. Εγώ μόνο χαρά και περηφάνεια μπορώ να νιώθω για τα επαγγελματικά κατορθώματα του Δημήτρη, τα οποία δυστυχώς τον κρατάνε μακριά από το κανάλι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τον πιέσω για κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο προσφέρει ήδη στο μωρό του. Γιατί μωρό μας είναι το κανάλι, μαζί το δημιουργήσαμε, μαζί το είδαμε να έχει τα σκαμπανεβάσματά του και μαζί το έχουμε φτάσει στο σημείο το οποίο έχει φτάσει εδώ. Μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε και οι δύο, και αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του σε όλες τις πλευρές της ζωής. Το μοναδικό που μπορείς να κάνεις είναι απλά να το δεχθείς και να κυλήσεις με τις γροθιές που λένε. Το κανάλι για μένα έχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι στην ψυχούλα μου. Καταρχάς πάντοτε μου άρεσε να βλέπω κόσμο να γελάει με τις μαλακίες που λέω. Ήταν πάντοτε κάτι το οποίο επιδίωκα. Οπότε το να φτάνει σε αυτό το σημείο τώρα που, να το πω επαγγελματικά, να μπορώ να το κάνω, είναι ιδιαίτερα αγαπητό για μένα. Και άσχετα τον τρόπο τον οποίο μπορεί να σας μιλά όλους εσάς που συναντιόμαστε στα διάφορα live, η πραγματικότητα είναι ότι το γεγονός ότι μου έχετε δώσει τη δυνατότητα να το κάνω αυτό με κάνει να σας θεωρώ ιδιαίτερα συμπαθείς. Τώρα για το πόσο θα συνεχίσει να γίνεται αυτό, η αλήθεια είναι, αυτό είναι μια ερώτηση στην οποία δεν έχω απάντηση. Αν αρχίσει αυτό το όνειρο να με ενοχλεί, να ενοχλεί την πραγματικότητά μου, τότε εννοείται πως ασυζητητοί οι αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν θα είναι πολύ πιο έντονες ή ακόμα και απόλυτες. Ευτυχώς δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι ίσως αυτή η χρονιά είναι
ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά αυτό. Από τη μία, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια χρονιά, νομίζω κάθε χρονιά. Σας ευχαριστώ, απλά μετά σας διάολο στέλνω κιόλας. Έτσι, απλά ηρεμιστή είμαστε στο κομμάτι στο οποίο σας ευχαριστώ για την παρέα την οποία κάνετε στο κανάλι για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία είστε εδώ και παρακολουθείτε. Έτσι όπως το λέω τώρα, άρχισα να με πιάνει κατάθλιψη, την ξεπέρασα και είναι και ένα από τα καλά τα οποία έγινε μέσα στο 23. Έφτασα σε ένα όριο δηλαδή, έβαλα τον εαυτό μου κάτω και άρχισα να έχω ένα λίγο πρόγραμμα όπου ξεκίνησα καθημερινά να ξυπνάω κάποια μέρα, να κάνω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένες ώρες κάποια πράγματα, να γυμνάζομαι καθημερινά, λίγο για να αλλάξει η διάθεση, γιατί ήταν απαραίτητο. Και ευτυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο στην τελευταία χρονιά χαίρομαι πάρα πολύ που το έκανα, γιατί απέδωσε. Τώρα βέβαια στην καινούργια χρονιά που φτάσαμε, νομίζω ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται από χρονιά σε χρονιά, να υπάρχουν αλλαγές, τουλάχιστον να βλέπεις το γύρο σου να κινείται. Τώρα και στα πλαίσια των αλλαγών των οποίων θέλουν να γίνουν μέσα στο 2024, για να πάμε και λίγο στα θετικά της καινούργιας χρονιάς και σε αυτές τις αλλαγές τις οποίες είναι απαραίτητες να γίνονται για να υπάρχει έστω μια υποτυπώδης εξέλιξη, να αναφέρω εδώ με χαρά την καινούργια συνεργασία που έχω με την CPI, η οποία CPI είναι η διανομέας των φωτών Govi στην Ελλάδα και μου έστειλε δύο προϊόντα. Ένα από αυτά είναι το Gaming Light G1, το οποίο είναι strip για οθόνες από 27 με 34 ίντσες. Και αυτό εδώ, το οποίο θα είναι η μεγαλύτερη background αλλαγή που θα γίνει εδώ πέρα στο στούντιο. Το Glide Hexa πανελάκια, είναι 10 πανελάκια, τα οποία έχουν και πολύ ωραίο setup σύστημα. Για να τα ταιριάξω εκεί πέρα πίσω, να γίνει λίγο πιο ωραίος ο χώρος, γιατί με αυτά τα δύο φώτα, ειδικά τώρα, το ένα παράπονο που είχα από αυτά που έφερα στο στούντιο. Καταρχάς έχουν διαφορετικό ύψος τα φώτα αυτά, οπότε ήταν μια αλλαγή η οποία μ' άρεσε, να πω την αλήθεια, και ευχαριστώ την CPI για αυτό. Τώρα θα ανοίξω τις συσκευασίες να σας δείξω και τα προϊόντα και θα πάμε στην εγκατάστασή τους για να δω καταρχάς και πόσο καλή εγκατάσταση θα κάνω, για να δούμε αν θα συνεχίσει με θετική νότα η χρονιά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βλέπετε και το κινητό, γιατί 10 από αυτά τα πλακάκια, όπως τα λέω, τα οποία ουσιαστικά είναι τα Govi τα φώτα, τα οποία μου άρεσε από πίσω ότι έχουν ποδαράκια, που σημαίνει ότι δεν εφάπτουν ακριβώς στον τοίχο, και έτσι όπως δουλεύει το φως βγάζει και underglow από κάτω. Όσοι ξέρετε από Need for Speed παλιό, ξέρετε τι είναι το underglow και είναι πάρα πολύ όμορφο. 10 συνδέσεις για να μπορέσεις να συνδέσεις το ένα με το άλλο σε αυτά τα 10 κομμάτια. Ένα πολύ βολικό εργαλείο, το οποίο το χρησιμοποιείς για να φέρεις στη σωστή γωνία όταν θα θες να βάλεις το επόμενο. Περίμενε. Εφόσον το αλβαδιάσεις, μπορείς να το φέρεις και εδώ για να σιγουρευτείς ότι θα έχει έρθει στη σωστή πλευρά. Έχει ανταλλακτικά από τα αυτοκόλλητα που έχει από πίσω για να κολλήσει. Το αλφαδάκι το οποίο χρειάζεσαι όταν θα βάλεις στον τοίχο το αλφαδάκι, να σιγουρευτείς ότι θα είναι ίσιο. Και τα βασικά μετασχηματιστής, ο οποίος συνδέεται με το χειριστήριο, slash κουμπί, slash μικρόφωνο, slash πολλά πράγματα, δείχνουμε τις λειτουργίες. Η κάθε συσκευασία έχει 10. Εσύ μπορείς να συνδέσεις μέχρι 20 και έχουν και εξτρά μέσα στη συσκευασία ένα καλώδιο, το οποίο θα χρειαστείς για να βάλεις και δεύτερη παροχή. Αλλά μπορείς, η επεκτασιμότητά του είναι μέχρι 20 πλακάκια, 20 φώτα τέλος πάντων. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα εγώ είναι να αδειάσω το χώρο πίσω, να σκουπίζω τον τοίχο καλά και να σιγουρευτώ ότι είναι έτοιμος για να μπορέσω να συνεχίσω το σχέδιο. Το οποίο φυσικά για να το κάνω θα πρέπει να κατεβάσω την εφαρμογή της Govi, θα σας τη δείξω και αυτήν, για να μπορέσουμε να στήσουμε και να προγραμματίσουμε το όλο σύστημα φωτισμού. Και κάπως έτσι είναι διακοσμημένα. Ιδιαίτερα εύκολα στην εγκατάσταση. Το μοναδικό το οποίο χρειάζεσαι είναι να προσέξεις το σημείο το οποίο θες να τα βάλεις. Κατεβάζεις την εφαρμογή της Govi από Play Store ή ποια εφαρμογή τέλος πάντων είναι για το κινητό που έχεις. Και ακολουθείς τα βήματα. Έχει ακόμα και μέσα στην εφαρμογή, έχει βιντεάκι που σου δείχνει ακριβώς τι να κάνεις για να κάνεις σωστή την εγκατάσταση. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο είναι το γεγονός ότι μπορείς να το συνδέσεις με Alexa, Google Home και όλα τα σχετικά και να του δίνεις εντολές από εκεί. Το νου σας. Okay Google, turn the Hexa lights green.
πολύ απλό και μπορείς να το δουλέψεις κανονικότατα από εδώ, αλλά ακόμη και αυτή την εφαρμογή έχει απίστευτα μεγάλη ποικιλία σε ρυθμίσεις. Σου επιτρέπει να το βάλεις να είναι και με ήχο, κάτι το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι κάποιος από εμάς θα το κάνει, αλλά παρόλα αυτά, αν σου αρέσει κάτι τέτοιο, θες για το χαβά, για κάνα πάρτι, για μια μαλακία τέτοια στο χώρο να το κάνεις αυτό, μπορείς πολύ εύκολα. Turn the hexalite blue and dim them to 50%. Κούκλι. Και έτσι που λέτε, άδειασα, έφυγε το φως από εκεί, θα κρατήσω μόνο αυτό το ένα εδώ. Παίζει τώρα ή να βάλω τα καδράκια τα οποία είχα, να τα βάλω ή εκεί πέρα πάνω κάθετα ή να βάλω κανένα εδώ, δεν ξέρω, μην το βλέπετε έτσι, perspective λέγεται αυτό, εκεί πίσω θα μικρύνει. Το πλεονέκτημα που έχουν με τα, στα Nanoleaf είναι το γεγονός ότι έχουν RGB-IC, λένε RGB Independent Control, που ουσιαστικά σου επιτρέπει το καθένα από τα πανελάκια αυτά να τα χειρίζεσαι χώρια. Να έχουν διαφορετικό χρωματισμό, διαφορετικό εφέ από τα υπόλοιπα. Γιατί αν κάποιος ψάχνει να και ήθελε και είχε βρει τα Nanoleaf και τα θεωρεί ότι είναι υπερβολικά όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, νομίζω είναι καταπληκτική εναλλακτική τα συγκεκριμένα. Και αυτό είναι το ένα προϊόν το οποίο μας ξεκινάει η χρονιά. Το δεύτερο προϊόν, ναι, εδώ είναι, γιατί είχα καφέδες μπροστά, είναι αυτό. Είναι ένα gaming strip, είναι το Govi Gaming Light Strip G1, το οποίο είναι, όπως είπαμε στην αρχή, για 27x34 ιντσών οθόνες, το οποίο ξέρετε πώς δουλεύει, το βάζεις από πίσω για να κάνει το backlight, το οποίο έρχεται σε ένα πολύ ωραίο καρουλάκι το οποίο υπάρχει μέσα στη συσκευασία. Και έρχεται επίσης με πολλαπλά πλαστικά πιασηματάκια για να μπορέσει να το πιάσεις από πίσω στην οθόνη σου, το οποίο είναι με 3-1 αυτοκολλητάκι, εξίσου καλής ποιότητας με αυτά τα οποία κόλλησα στον τοίχο και αν κάνεις λάθος ξυλώνεις τον τοίχο, με το οποίο έχουν τα Hexa, τα Glide, όπως γίνεται, όπως τα κολλάς από πίσω για να είσαι πιο σίγουρος, βάζεις αυτό ή για να κρατήσεις το καλώδιο της ένωσης, γιατί έχουν ενώσεις η κάθε πλευρά. Λοιπόν, τώρα λογικά θα σας πάω στην άλλη κάμερα, η οποία κάμερα ουσιαστικά είναι του κινητού μου, για να μπορέσω να σας δείξω. Η κάθε πλευρά έχει και ένα κενό ενδιάμεσα, ανάμεσα από το πλαϊνό, το πάνω, το άλλο το πλαϊνό και το από κάτω. Μην βλέπετε τη σκόνη, αγνοήστε την. Το οποίο σου επιτρέπει, για να μην έχει LED εδώ που θα τα τσακίσει, σου επιτρέπει να κάνεις αυτή τη γωνία. Αλλά όπως και τα Glide Hexa, έρχεται και αυτό με το δικό του χειριστήριο, όπου συνδέεται κάτω στο ρεύμα. Επίσης συνδέεται με την εφαρμογή, όπου μπορείς να το πειράζεις από εκεί, χωρίς να χρειάζεται να σκύβεις, να κάνεις να ράνεις με διακόπτες και αυτά. Οπότε το εγκαθιστάς και μετά το ξεχνάς. Αυτά συνδέονται μέσω Wi-Fi και μπορείς να το δουλεύεις από εκεί. Και αντίστοιχα και εδώ έχει ρυθμίσεις να πειράξεις χώρια διάφορα πράγματα. Με την ίδια λογική το RGBIC, χώρια όλα. Πάλι αντίστοιχα μπορείς να επικοινωνείς μέσω Alexa ή Google Home. Τεράστιες ποικιλίες στο τι μπορείς να το κάνεις για χρωματισμούς. Α, το έβαλα κατά λάθος να ανταποκρίνεται στη φωνή. Ευχαριστήθηκα λίγο παραπάνω την ποιότητα των αυτοκολλήτων πάνω σε όλους τους φωτισμούς της Govi. Το γεγονός ότι είναι τόσο δυνατό το κόλλημα και δεν πέφτει εύκολα, γιατί τα λεντοτενίες που είχα στο στούντιο, που φυσικά ήταν 5 ευρώ λεντοτενίες, δεν το συζητάω, απλά αυτή ήταν η εμπειρία μου μέχρι τώρα με κάτι τέτοιο, ήταν ελεϊνά. Το συγκεκριμένο πραγματικά το χάρηκα το πόσο δυνατά κολλάει. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, απλά είναι, ξέρεις, λόγω εμπειρίας, είναι κάτι το οποίο παρατήρησα λίγο παραπάνω. Οπότε η αρχή του χρόνου μας βρίσκει λίγο καλύτερα φωτισμένους. Να ευχαριστήσω και πάλι τη CPI, που είπαμε είναι διανομέας της Govi εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φυσικά και θα έχω αφήσει link κάτω στην περιγραφή που θα σας πηγαίνει στα προϊόντα να τα δείτε κι εσείς οι ίδιοι. Αφήστε και ένα σχόλιο κάτω να μου πείτε αν τυχόν κάποιος από εσάς είχε σκεφτεί να κάνει διακόσμηση με Nanoleaf στο σπίτι του, αλλά δεν το έκανε λόγω τιμής. Γιατί να ομολογήσω, για μένα αυτό ήταν αποτρεπτικό. Turn off the lights. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα μέχρι τώρα. Να σας θυμίσω να πατήσετε το like αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Κοινωνικά δίκτυα είναι κάτω στην περιγραφή. Πάτησε να μας ακολουθήσεις όπου κινούμαστε. Και εύχομαι και για εσάς η χρονιά να ξεκίνησε έστω ακόμα και λίγο ευχάριστα. Εγώ τώρα για το επόμενο τέταρτο θα κάτσω και θα μιλάω στα Govi για να παίζουν με τα φώτα. Turn on the Govi lights. Άντιο.